Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματά σας, τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά είμαστε μαθητές που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email, όπως είπαμε, στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε από έναν φίλο μας ανώνυμο, ο οποίος μας γράφει: «Ποιοι είναι οι ατάκτως περιπατούντες σε μια εκκλησία όπως φανερώνει ο Λόγος του Θεού? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους ώστε να μπορούμε να τους διακρίνουμε μέσα σε μια εκκλησία και πώς τους αντιμετωπίζουμε ατομικά και εκκλησιαστικά?» Ναι, αγαπητέ φίλε, να διαβάσω από την επιστολή προς Θεσσαλονική στη Δευτέρα. Διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. «Σας παραγγέλουμε δε αδελφοί εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και ουχή κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών». Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός λοιπόν του ατάκτος περιπατούντος, δηλαδή αυτός ο οποίος περιπατεί ουχή κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παροιμών, και μάλιστα στο 15 εδάφιο του Δευτέρου κεφαλαίου εξηγεί περί παραδόσεων ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν αδελφοί, μείνετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας σε διδάχθητε είτε διαλόγων είτε διεπιστολής ημών. Άρα λοιπόν ο ατάκτος περιπατών είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πείθεται στα λόγια του Θεού, στο Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο από τους Αποστόλους και τους Προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν πείθεται και περπατάει είτε κατά την επιθυμία της σαρκός του, δηλαδή όπως του αρέσει, είτε κατά τις επιθυμίες της καρδιάς του, της ψυχής του όπως θέλει, είτε κατά την αλαζονία του βίου του, δηλαδή όπως νομίζει. Ενώ ο Λόγος του Θεού θέλει να περπατάμε με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, γιατί οι ημέρες είναι πονηρές. Άρα, εν γέννη, η περιγραφή του ατάκτος περιπατούντος είναι αυτός που δεν περιπατεί κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παροιμών. Ένα παράδειγμα του ατάκτος περιπατούντος είναι αυτό που αναφέρεται παρακάτω και συνεχίζω να διαβάζω από το 7 εδάφιο. «Επειδή εσείς εξεύρετε πως πρέπει να μιμήστε ημάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτος μεταξύ σας», δηλαδή δεν περπατάμε όπως μας αρέσει, όπως θέλουμε ή όπως νομίζουμε, αλλά περπατάμε μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος εις πάντα στους ανθρώπους. «Και επιπλέον ούτε εφάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος,
αλλά μετακόπου και μόχθου νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, για να μη επιβαρύνομεν μηδένα εξ ημών. Επειδή ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε και είπε ότι οι ζώντες κατά το Ευαγγέλιο, οι εργαζόμενοι κατά το Ευαγγέλιο, αστρώγουν και εκ του Ευαγγελίου, πάρα πολλοί άνθρωποι τότε ατάκτως περιπατούντες, μη μένοντας λοιπόν δηλαδή στις εντολές των Αποστόλων και των Προφητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, αποφάσισαν να εκμεταλλεύονται και να επιβαρύνουν τους αδελφούς τους, ιδιαίτερα μη εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος του καταδίκασε έντονα λέγοντας, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, μη δε αστρώγει. Και εδώ είναι το σημαντικό, δεν θέλει να εργάζεται. Δηλαδή όχι ο άνεργος που δεν μπορεί να εργάζεται και είναι ανάγκη η Εκκλησία να συμπαρίσταται στην αδυναμία του και να τον βοηθάει για να μπορεί να επιβιώσει, καθώς στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία είναι γεγραμμένο ότι δεν υπήρχε ουδεής ενδεής μεταξύ αυτών. Όχι λοιπόν ο άνεργος που έχει αδυναμία να βρει δουλειά, μέχρι να βρει δουλειά έχει υποχρέωση η Εκκλησία να συμπαρίσταται στην αδυναμία του, αλλά αυτός ο οποίος δεν θέλει να εργαστεί. Δηλαδή παρόλο που μπορεί να βρει δουλειά δεν ψάχνει γιατί δεν θέλει να εργαστεί. Σε αυτό είναι ο λόγος του Θεού, αυτό είναι ο λόγος του Θεού, τον λογαριάζει σαν ατάκτος περιπατούντα, αλλά όχι μόνο αυτόν βεβαίως, σαν ατάκτος περιπατούντα, και μάλιστα με μεγάλη αυστηρότητα λέει ο Απόστολος Παύλος, όποιος δεν θέλει να εργάζεται ας μην τρώγει. Οι ατάκτος λοιπόν περιπατούντες είναι αυτοί που δεν περπατούν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τα Λόγια του Χριστού, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αντιθέτως ο Απόστολος Παύλος περιγράφει λέγοντας, στην πρώτη επιστολή πάλι προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, μάλλον από το 8 εδάφιο, διαβάζω, από το 7 εδάφιο, αλλά εστάθημεν γλυκής εν μέσω ημών, εδώ τώρα περιγράφεται αυτός που δεν είναι ατάκτος περιπατών, αλλά εστάθημεν γλυκής εν μέσω ημών, καθώς η τροφός, περιθάλλουτη τα εαυτή στέκνα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, διότι εστάθητα αγαπητοίς ημάς. Διότι ενθυμίστε αδελφοί τον κόπο ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να εμή επιβαρύνομεν την άεξ ημών, εκηρύξαμεν σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρεται ότι ένα έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρόμεθα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, λέει ο Απόστολος Παύλος, για σας, καθώς εργαζόμεθα το έργο του Θεού ανάμεσά σας, είναι να περπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την εαυτούν βασιλεία και δόξα. Και πώς θα περπατούμε μη ατάκτος αλλά ευαρέστος εις τον Θεό, όταν η επιθυμία μας είναι, επειδή σας αγαπάμε, επειδή αγαπάμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, επειδή θέλουμε να εργαζόμεθα ευαρέστως ενώπιον του Θεού, το έργο του Θεού, την υπηρεσία του Θεού ενώπιον σας, η επιθυμία μας είναι να περπατήσετε κι εσείς αξίως του Θεού που μας προσκάλεσε στην αυτού βασιλεία και στην αυτού δόξα. Άρα λοιπόν ο ατάκτος περιπατών έχει χαρακτηριστικά σκανδάλου. Σκανδαλίζει τους αδελφούς του, τους ενοχλεί, τους επιβαρύνει, τους στενοχωρεί, τους λυπεί με τη συμπεριφορά του που δεν είναι, που δεν περπατάει οσίως, δικαίως και αμέμπτος, αλλά περπατάει, όπως είπαμε και προηγούμενα, κατά την επιθυμία της σαρκός του, κατά την επιθυμία των οφθαλμών και κατά την αλαζονία του βίου του. Τώρα,
Πώς τους καταλαβαίνουμε? Από το αποτέλεσμα, από τον καρπό. Μας λες, πώς μπορούμε να τους διακρίνουμε μέσα σε μια εκκλησία? Από τον καρπό τους. Αν ο καρπός τους είναι ευλογημένος, αν φέρνουν ειρήνη, χαρά, αν έχουν τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εάν όπου πατήσει το ίχνος των ποδών τους φέρουν ευλογία, χαρά και όχι στενοχώρια, σκάνδαλο και θλίψη, όχι διχοστασία, όχι απελπισία, αλλά πραγματικά την ευλογία του Θεού, έτσι μπορούμε να το διακρίνουμε. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τον ατάκτος περιπατούντα? Από τον καρπό του, από τη συμπεριφορά του, από τον αγιασμό του, από την καθαρότητά του, από τα λόγια του, από τα έργα του και ιδιαίτερα από τα αποτελέσματά του. Και πώς τους αντιμετωπίζουμε ατομικά και εκκλησιαστικά? Όπως λέει ο Λόγος του Θεού και αναφέρεται, «Σεις δε αδελφοί, μη αποκάμετε πράττοντες το καλόν, αλλά αν κάποιος δεν υπακούει στον λόγο ημών των διεπιστολής», δηλαδή περπατά ατάκτος και όχι κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε αφημών, από την παράδοση διαλόγου ή διεπιστολής, «εάν κάποιος λοιπόν δεν υπακούει στον λόγο ημών των δια της επιστολής», προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, «τούτον σημειώνεται. Και μη συναναστρέψετε με ταυτού, για να εντραπεί». Εκκλησιαστικά λοιπόν η προτροπή του Λόγου του Θεού, η εντολή του Λόγου του Θεού είναι να τον σημειώνουν τον τι ούτων περπατάει ατάκτος και δημιουργεί προβλήματα και σκάνδαλα και διχοστασίες μέσα στην Εκκλησία, να τον σημειώνουν και να μην συναναστρέφονται μαζί του για να εντραπεί. Ατομικά όμως μην τον θεωρείτε σαν εχθρό, αλλά ατομικά νουθετείτε αυτόν σαν αδελφό, για να κατανοήσει και να επιστρέψει. Εκκλησιαστικά λοιπόν μην τον συναναστρέφεστε για να ντραπεί, ατομικά νουθετείτε αυτόν για να τον βοηθήσετε να επιστρέψει και να ευλογηθεί και να γίνει πάλι χρήσιμος στην παρουσία του Θεού, στο έργο του Θεού και στην υπηρεσία των αδελφών του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ φίλε ανώνυμε. Συνεχίζουμε με κάποιον πάλι ανώνυμο. Αδελφοί, καλησπέρα σας. Θα ήθελα τη συμβουλή σας για ένα πολύ σοβαρό θέμα που με απασχολεί. Τι μπορεί να κάνει ένας νέος όταν βλέπει ότι δεν οδηγείται πουθενά στο θέμα της οικογενειακής αποκατάστασης, παρόλο που προσπαθεί να βρίσκεται στο θέλημα του Θεού και στο έργο του? Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει όταν βλέπει τους αδελφούς του να φτιάχνουν οικογένειες, τα χρόνια να περνάνε και εκείνος, παρόλο που κάνει αγώνες νηστιών και προσευχών για το συγκεκριμένο θέμα, ο Θεός δεν ανοίγει δρόμο? Ο Θεός να σας ευλογεί. Αγαπητέ φίλε, το θέμα της αποκατάστασης είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μάλιστα, πιστεύω ότι το πιο σοβαρό θέμα στη ζωή του ανθρώπου είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού, για το οποίο πρέπει εμείς να ζητάμε. Το δεύτερο όμως σοβαρό θέμα είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου. Είναι να φτιάξει οικογένεια, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο για τους ανθρώπους και η ευλογία του Θεού, καθώς ο Θεός απαρχής, εξ αρχής, ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα λέγοντας «αυξάνεστε και πληθύνεστε για να γεμίσετε τη γη και να κυριεύσετε αυτήν». Η ευλογία λοιπόν του Θεού είναι να δημιουργούνται οικογένειες και να αυξάνονται και να πληθύνονται. Άλλωστε το πρώτο πράγμα που ο Θεός έκανε στον Αδάμ είναι να του βρει μία γυναίκα. Και μάλιστα να φτιάξει, να δημιουργήσει μία γυναίκα που να είναι όμοια με αυτόν, ώστε να είναι βοηθός αυτού. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, όταν η Γραφή λέει βοηθός, δεν εννοεί οικιακή βοηθός ή βοηθός του πρωτομάστορα, αλλά εννοεί ότι αυτά που εσύ δεν μπορείς να κάνεις θα τα κάνω εγώ. Άλλωστε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πάντοτε λέει «εγώ θα είμαι ο βοηθός σου». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό
θέμα, το θέμα της αποκατάστασης των νέων ανθρώπων. Και το βέβαιο είναι ότι ο Θεός φροντίζει γι' αυτό. Και το βέβαιο είναι ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει έναν άντρα για μια γυναίκα. Και μια γυναίκα για έναν άντρα. Δηλαδή για όλους ο Θεός έχει ετοιμάσει το κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο μάλιστα απ' αρχής πριν ακόμη γνωριστούν, το δημιουργεί ο Θεός και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου του φανερώνει και δημιουργείται μέσα στους ανθρώπους η επιθυμία, η αγάπη, η έλξη του ενός προς τον άλλον και με βήματα σοφά, πνευματικά, σεμνά, οι άνθρωποι προχωρούν να βεβαιωθούν ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον για να περπατήσουν σε αυτό. Όμως εδώ υπάρχει, αγαπητέ μου φίλε, ανώνυμη μια μεγάλη παγίδα που δεν δίνουν μεγάλη προσοχή οι νέοι, με αποτέλεσμα ταλαιπωρούνται σε αυτό το ευλογημένο έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για όλους τους ανθρώπους, το γάμο, την ένωση δύο ξένων που τους κάνει ο Θεός ένα, καθώς είναι γεγραμμένο ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσχοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία, ώστε εκείνο το οποίο ενώνει ο Θεός δεν είναι πια δύο αλλά είναι ένα και κανείς δεν μπορεί να το χωρίσει. Εδώ υπάρχει όμως μια μεγάλη παγίδα και αυτή η παγίδα φέρνει σε μεγάλη ταλαιπωρία τα παιδιά του Θεού, τα οποία δεν εκλέγουν τη σύζυγό τους με σαρκικά κριτήρια ή τουλάχιστον δεν πρέπει να εκλέγουν τη σύζυγό τους ή τον σύζυγό τους με σαρκικά κριτήρια, δηλαδή μ' αρέσει, θέλω, νομίζω, αλλά πρέπει να εκλέγουν με απολύτως πνευματικά κριτήρια. Εδώ για να γίνει σαφές αυτό που εννοώ, θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Υπήρχαν δύο αδέρφια, ο Ισάφ και ο Ιακώβ. Τα παιδιά του Ισάκ. Ο Ισάκ γέννησε τον Ισάφ και τον Ιακώβ, δίδυμος. Ο Ισάφ ήταν ένας, θα λέγαμε, λεβέντης. Ψηλός, γεροδεμένος, ικανός, εργατικότατος. Ο Ισάκ τον αγαπούσε πάρα πολύ. Τον καμάρωνε. Ο Ιακώβ ήταν ένας όχι τόσο σπουδαίος άνθρωπος, πιθανόν μικροκαμωμένος, όχι τόσο δυνατός. Θα λέγαμε, και συγχωρέστε με για την έκφραση, καθ' υπερβολή του λέω, ένας, που το λέω είναι ένας μαμόθρευτος όπως λένε οι άνθρωποι. Ήταν πάντα δίπλα στη μητέρα του, τη Ρεβέκα. Όμως η Ρεβέκα είχε αποκάλυψη από το Θεό ότι ο Θεός, παρόλο που πρωτότοκο ήταν ο Ισάφ, εξέλεξε τον Ιακώβ. Και τώρα έρθουμε σε μια κοπέλα που ψάχνει να βρει το σύζυγό της. Ποιον θα διαλέξει? Το παλικάρι, το λεβέντι, τον Ισάφ, τον εργατικό, τον ικανό, ή τον καλομαθημένο, το παιδί της μαμάς του, τον Ιακώβ? Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Αν εκλέξει κάτω το φαινόμενο, τότε η εκλογή θα είναι μια αποτυχία. Άσε που πολύ πιθανόν ο Ισάφ να μην την εκλέξει αυτήν την κοπέλα, γιατί και ο Ισάφ, επειδή είναι σαρκικός, θα εκλέξει με σαρκικά κριτήρια, οπότε θα εκλέξει μια άλλη πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο σπουδαία, πολύ πιο πλούσια ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι η κοπέλα αυτή μένει με απελπισία να ψάχνει να βρει τον Ισάφ, τον πρίγκιπα της φαντασίας της, τον άντρα της ζωής της. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα αγόρια και για τους νέους. Με αποτέλεσμα μεγάλη ταλαιπωρία.
πώς θα αποφύγουμε από αυτή την ταλαιπωρία. Πρώτα-πρώτα μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ότι εμείς πρέπει να έχουμε μία κοπέλα πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ικανή, πάρα πολύ μορφωμένη και να ανεβάζουμε πολύ ψηλά τον πήχη της εκλογής μας. Θα αποτύχουμε, θα ταλαιπωρηθούμε, θα περάσουν τα χρόνια και θα μείνουμε μόνοι μας. Πρώτον λοιπόν, να είμαστε ταπεινοί. Για τους υπερηφάνους ο Θεός θα αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και ο ταπεινός είναι αυτός που ψάχνει να βρει, όχι κατά το φαινόμενο, ούτε κατά την επιθυμία της σαρκός, της καρδιάς και του βίου, της αλαζονίας του βίου, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Μπορεί δηλαδή ο Θεός τη δική σου τη γυναίκα, αδερφέ ανώνυμε, να την έχει δίπλα σου τόσα χρόνια και εσύ να μην καταδέχεσαι να την κοιτάς και να χάνεις την ευλογία που έχει ετοιμάσει ο Θεός από σένα, επειδή την ήθελες, όχι με μαύρα μάτια αλλά με γαλανά, όχι καστανή αλλά ξανθιά, όχι κοντή αλλά ψηλή, λέω παραδείγματος χάρη. Όχι με τόσο μικρή μόρφωση, με πολύ μεγαλύτερη μόρφωση. Αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού, μέσα στην εκκλησία που τον έχει προσθέσει ο Θεός, ξέρει ότι δίπλα του έχει ετοιμάσει, όπως τον Αδάμ, τη δική του Εύα. Και δεν ψάχνει να βρει και να διαλέξει, αλλά προσεύχεται ο Θεός να το αποκαλύψει και να του φανερώσει ποια είναι, χωρίς να βάζει κριτήρια επιλογής, αλλά έξω από το θέλημα του Θεού, από την πρόβλεψη του Θεού και από την απόφαση του Θεού. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Να ψάχνουμε να βρούμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που θέλουμε ή αυτό που νομίζουμε. Και όχι να ψάχνουμε να βρούμε αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας για να μας κάνει ευτυχισμένους. Και έτσι ταλαιπωρούνται πολλοί αδελφοί, πολλά νέα παιδιά. Και ταλαιπωρούνται με ταλαιπωρία μεγάλη. Και περνάνε τα χρόνια και χάνουν τη ζωή τους. Και μένουν μόνοι τους. Γιατί βεβαίως ο άνθρωπος του Θεού δεν φλερτάρει δεξιά και αριστερά, όπως ο άνθρωπος του κόσμου. Ούτε απογοητεύεται από τους ανθρώπους. Αλλά αποτυγχάνει από το γεγονός ότι δεν έχει καταλάβει ότι ο Θεός δεν βλέπει όπως ο άνθρωπος το φαινόμενο, αλλά βλέπει την καρδιά. Και έχει ετοιμάσει τον άνθρωπο που είναι ο τέλειος για αυτόν. Αυτό είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη παγίδα. Μια δεύτερη παγίδα που οδηγεί τους ανθρώπους στο να περνάνε τα χρόνια, να χάνεται η ευκαιρία και να χάνουν και τη ζωή τους, είναι η μεγάλη, σε εισαγωγικά, πνευματικότητα. Τι εννοώ με αυτό? Θέλω ο Θεός να μου μιλήσει. Και ο Θεός μιλάει, αλλά αυτοί δεν ακούνε. Γιατί θέλει να τους μιλήσει με τον τρόπο που αυτοί θέλουνε. Όμως ο Θεός έχει απλούς τρόπους να μιλάει. Βάζει στην καρδιά, όχι μέσα από τα μάτια, αλλά μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Βάζει στην καρδιά του ενός και του άλλου. Βλέπεις μια κοπέλα που ενδιαφέρεται για σένα. Μη λες, α, δεν είναι αυτή για μένα. Πήγαινε προσευχή σου, πήγαινε ρώτησε το Θεό. Μπορεί να μην είναι το τέλειο πλάσμα το οποίο έχεις πλάσει στη φαντασία σου, αλλά να ξέρεις ότι οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές περπατάνε με φαντασία και χάνουν το δρόμο τους. Η
τελειότης δεν είναι στο φαινόμενο. Η τελειότης είναι στην καρδιά. Αυτά τα δύο προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ο άνθρωπος να χάσει το δρόμο του και να ταλαιπωρείται και να ταλαιπωρεί και τον άλλον που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, εκείνο που θέλει ο Θεός είναι βεβαίως νηστείες και προσευχές, αλλά όχι για να σου δώσει ο Θεός αυτό που σου αρέσει, αλλά για να σου δώσει ο Θεός αυτό που αρέσει σε εκείνον. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Με απλότητα δε. Όχι να ζητάμε με υπερβολή την οδηγία του Θεού. Θέλω να με προφητεύσει, θέλω να έρθει να μου μιλήσει, θέλω να μου στείλει άγγελο, θέλω να μου δείξει. Μην είμαστε υπερβολικοί. Ο Θεός εργάζεται με απλότητα. Βλέπεις ενδιαφέρον από απέναντι, προσευχή σου να σου αλλάξει ο Θεός την καρδιά. Έχω πολύ ωραία παραδείγματα, αλλά λόγω χρόνου δεν μπορώ να αναφέρω, ανθρώπων που ενώ στην αρχή δεν πίστεψαν ότι αυτή η κοπέλα ή αυτός ο νέος ήταν από το Θεό, αλλά δεν εξουθένησαν ταυτόχρονα. Αντιθέτως, μάλιστα, προσευχήθηκαν έντονα και ο Θεός έφτιαξε τις καρδιές και των δύο και έχουν κάνει τώρα πολύ ευλογημένες οικογένειες. Το βέβαιο είναι, αγαπητέ μου φίλε, ανώνυμε, αγαπητή μου φίλη και φίλοι, είναι ότι ο Θεός έχει σε κάθε άνθρωπο ετοιμάσει τη δική του Εύα όπως τον Αδάμ. Δεν μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο ο Θεός να είναι μόνος, γιατί το ομολογεί, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Και συνεχίζει, ας κάμωμεν άνθρωπον όμοιο με αυτόν, για να είναι βοηθός αυτού. Άρα η προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι με ταπείνωση, φανέρωσέ μου Θεέ μου αυτή που ο Θεός μου, αυτή που εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα και βάλτε στην καρδιά μου και όχι δώσε μου μία κοπέλα που να είναι έτσι, έτσι, δεν μ' αρέσει αυτή, δεν τη θέλω αυτή, δεν μου κάνει αυτή, δεν μ' αρέσει αυτός, δεν τον θέλω αυτόν, δεν μου κάνει αυτός. Τότε θα μείνεις μόνος σου, τα χρόνια θα περάσουν και θα απογοητευτείς. Αλλά μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Μπορείς να πλησιάσεις έναν αδερφό που τον εμπιστεύεσαι στα πνευματικά, έναν πρεσβύτερο, το ποιμένα σου, και να πεις, έλα να προσευχηθούμε αδερφέ μου, να μας φανερώσει ο Θεός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον ουράνιο πατέρα, τότε ο Θεός εξάπαντος θα απαντήσει. Αν λοιπόν ο πνευματικός αυτός άνθρωπος που είναι κοντά σου, μέσα στην εκκλησία σου, ο πρεσβύτερός σου, ο ποιμένας σου, τον οποίον εκτιμάς, εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι σε αγαπάει, ξέρεις ότι σε φροντίζει, αν αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο τον πλησιάσει και προσευχηθείτε μαζί, τότε ο Θεός είναι βέβαιον ότι στους δυο σας θα φανερώσει αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Θεός να φανερώσει αυτό που έχει ετοιμάσει. Και όχι ο Θεός να φανερώσει αυτό που θέλεις, γιατί δεν θα το φανερώσει ποτέ. Να φανερώσει αυτό που έχει ετοιμάσει. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης, προπορεύεται της ευλογίας. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου φίλε. Συνεχίζουμε με μία ακόμη ανώνυμη αδελφή μας, η οποία μας γράφει. Καλησπέρα αγαπητή αδελφή. Στο κεφάλαιο του Τιμόθεου Α, Δέλτα 7, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο να γυμνάζει τον εαυτό του στην ευσέβεια.
Η ερώτηση είναι πώς γίνεται να εξασκήσεις την ευσέβεια. Ψάχνοντας σε λεξικό βρήκα ότι ευσέβεια ετυμολογικά σημαίνει καλή διαγωγή που πηγάζει από έμπνευση σεβασμού σε κάποιο Θεό ή προς τους γονείς. Πώς λοιπόν ένας χριστιανός μπορεί να γυμνάσει τον εαυτό του σε αυτό το χαρακτηριστικό απέναντι στον αληθινό Θεό. Ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων, Κύριος να σας ευλογήσει. Πολύ ωραία η ερώτησή σου, αγαπητή μου αδελφή. Να πάμε όμως στον Τιμόθεο Α, Δέλτα 7. Τιμόθεος Α, Δέλτα 7, διαβάζω. Θα διαβάσω από το 6 εδάφιο. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησας. Τας δε βεβήλους και γραώδης μύθους παρετού. Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μελούσης. Ξαναδιαβάζω όμως. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησες. Η ευσέβεια λοιπόν έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία. Άμεση σχέση. Καθώς είναι και επίσης γεγραμμένο ότι αναντηρήτως, διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο πάλι της επιστολής του Αποστόλου Παύλου της πρώτης προς τον Τιμόθεο, και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο και ανελήφθη εν δόξη. Η ευσέβεια λοιπόν έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία. Γι' αυτό και συνεχίζει το 7 εδάφιο, τας δε βεβήλους και γραώδης μύθους παρετού. Μην ασχολείσαι με άλλα πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού, με μύθους, βεβήλους ή γερόντων. Γύμναζε λοιπόν τον εαυτό σου εις την ευσέβεια, γιατί η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μελούσης. Η ευσέβεια πράγματι είναι έτσι όπως το λες, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι καλή διαγωγή που πηγάζει από έμπνευση σεβασμού σε κάθε Θεό, σε κάποιον Θεό ή προς τους γονείς ή σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο σεβασμός είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού σε όλους τους ανθρώπους. Σέβεται τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει ο καλός σεβασμός, ο ευσεβής άνθρωπος, όπου ο Θεός, ο άνθρωπος σέβεται, δηλαδή φοβάται το Θεό. Τι θα πει φοβάται το Θεό? Φοβάται όχι μην τον μαλώσει ο Θεός, μην τον τιμωρήσει, αλλά φοβάται το Θεό να μην τον λυπήσει. Σεβασμός λοιπόν, φόβος Θεού, η ευσέβεια είναι φόβος Θεού και η αρχή σοφίας είναι ο φόβος Θεού. Όταν ο άνθρωπος εκφράζει με την σκέψη του, με τα έργα του, με τη λογική του, με την νοοτροπία του, το φόβο του Θεού, όταν ο φόβος του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος φοβούμενος μη λυπηθεί το Πνεύμα το Άγιο, μη λυπήσει το Θεό, ψάχνει να βρει τι είναι αυτό που είναι ευάρεστο εις το Θεό. Γι' αυτό σπουδάζομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στη Δευτέρα, σπουδάζομαι να παρασταθούμε, φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις τον Θεό. Γιατί ξέρουμε ότι πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Αυτό λοιπόν είναι η ευσέβεια. Να είμαι θα ευάρεστη εις το Θεό, ώστε να πράττουμε δια του σώματός μας αγαθά και όχι κακά.
να είμεθα σοφοί, όχι μόνο να ξέρουμε τι είναι το καλό, γιατί ο σοφός δεν είναι ο έξυπνος ούτε ο μορφωμένος. Σοφός ενώπιον του Θεού είναι αυτός που γνωρίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και έχει πρόθεση να το κάνει. Και ο συνετός αυτός είναι που ξέρει τον τρόπο για να κάνει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Άρα πώς γυμναζόμεθα εις την ευσέβεια, εις το να ευαρεστούμε το Θεό με τις σκέψεις μας, τα λόγια μας, ιδιαίτερο στα έργα μας. Να ευαρεστούμε το Θεό και όχι να λυπούμε το Θεό. Γνωρίζοντας λοιπόν, ερευνώντας λοιπόν το Λόγο του Θεού και καθώς θα μας αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, τότε γυμνάζουμε τον εαυτό μας στην ευσέβεια. Μάλιστα το λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Ιάκωβος. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Ιακώβου, το 22 εδάφιο. «Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη ακροατέ απατώντε σε αυτούς». Πώς, 25 εδάφιο. «Ώστις όμως εγκύψει να η γυμνασία εις ευσέβεια, εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Πώς λοιπόν γυμνάζουμε τον εαυτό μας εις την ευσέβεια, καθώς εγκύπτουμε και επιμένουμε εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, με την πρόθεση και την απόφασή μας να μην είμαστε επιλύσμονες ακροατές αλλά εκτελεστές έργου, για να είμαστε μακάριοι ενώπιον του Θεού. Αλλά ακόμη περισσότερο στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους αναφέρεται λέγοντας, διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και από το 11ο εδάφιο, για την ευσέβεια, την οποία ο Θεός θέλει από τον καθέναν από μας, και μάλιστα να γυμνάζομεθα, να εργαζόμεθα την ευσέβεια. Διαβάζω από το 11 εδάφιο. «Περι του οποίου πολλά έχουμε να είπομε και δισερμήνευτα, διότι εγίνατε νοθρήτας ακουάς. Επειδή, 12 εδάφιο, ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρίαν του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχής στερεάς τροφής. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του Λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξυνέχουση τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσιν το καλό και το κακό. Για τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα». Αυτό είναι τώρα το έργο μας και ο αγώνας μας. Να αφαιρόμεθα εις την τελειότητα. Γιατί στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος γράφει, «Δε λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία όχι του αιώνος τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων, των καταργουμένων, αλλά λαλούμε σοφία Θεού μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποία προόριζε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών». Άρα λοιπόν μας θέλει ο Θεός να γυμναζόμεθα εις την ευσέβεια, δια να καταντήσουμε τέλειοι. Και τέλειος είναι αυτός ο οποίος δεν μετέχει γάλακτος, δηλαδή δεν είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης του Θεού, δεν είναι νήπιος, αλλά είναι έμπειρος του λόγου της δικαιοσύνης του Θεού. Καθώς περνάνε τα χρόνια, δεν είναι, όπως λέγει, ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, αλλά εσείς θα νήπιοι, δεν είναι νήπιος, δεν παραμένει νήπιος, δεν τρώει, όπως ένα παιδί όταν είναι νήπιο, δεν τρώει, δεν πίνει μόνο γάλα, τρώει στερεά τροφή και αυξάνει.
εγκύπτοντας και επιμένοντας στο λόγο, στο λόγο της ελευθερίας, στο λόγο του Θεού, στο νόμο της ελευθερίας, ώστε να μην είναι, όπως είπαμε, επιλύσμον ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Άρα λοιπόν, πώς γυμνάζουμε τον εαυτό μας στην ευσέβεια? Μελετώντας το λόγο του Θεού, καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, γυμνάζουμε τον εαυτό μας στην ευσέβεια, μελετώντας το λόγο του Θεού, με σκοπό να μένουμε στο λόγο του Θεού. Αλλά συνεχίζει κιόλας, πρόσεχε εις εαυτόν και στην διδασκαλία. Γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια, προσέχοντας τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού, αν πραγματικά κάνεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευχάριστο και το τέλειο. Αλλά πρόσεχε και στη διδασκαλία, για να είσαι ευσεβής, για να βρίσκεσαι στην ενότητα της πίστεως, για να φρονείς το αυτό με όλα τα αδέλφια σου, αλλά να συμφωνείς βασικά με το λόγο του Θεού. Και τούτο αν πράττεις, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντας. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη μισθαποδοσία, όπως είπες και εσύ, όπως λέει και ο λόγος του Θεού, αγαπητοί ανώνυμοι αδελφοί, γύμναζε σε αυτόν στην ευσέβεια, αλλά η ευσέβεια, γιατί η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της πελούσης. Άρα λοιπόν, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του να γυμναζόμεθα στην ευσέβεια είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού, με σκοπό να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Να επιμένουμε, όπως διαβάσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να επιμένουμε και να εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι να πλησιάζει το Θεό. Καθώς λέει η Γραφή, πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω προς εσάς. Να πλησιάσεις το Θεό μέσα στο ταμείο σου. Και μέσα στο ταμείο σου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, θα σου αποκαλυφθεί ο αποκαλυπτόμενος εν το κρυπτό Πατέρας σου ουράνιος. Εκεί θα ανοίξεις την καρδιά σου, θα του πεις τα ζητήματά σου, θα του δώσεις όλη σου την πέριμνα, και τότε ο Θεός της ειρήνης θα φυλάξει την καρδιά σου και τα διανοήματά σου και τους διαλογισμούς σου δια του Ιησού Χριστού από κάθε μέρημνα. Και το αποτέλεσμα θα είναι η ευλογία του Θεού στη ζωή σου, καθώς θα γυμνάζεις τον εαυτό σου εις την ευσέβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό και για σένα, αγαπητοί μου φίλοι, για το ωραίο σου ερώτημα που έφερες. Και ήθε ο Θεός να μας αξιώσει όλους, να γυμνάζουμε τον εαυτό μας στην ευσέβεια. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Amen. Thank you.